Το πρωτοφανές φαινόμενο της αμοθύελλας στην Αίγυπτο, που είχε ως συνέπεια το θάνατο ενός ανθρώπου και μεγάλες καταστροφές, παρακολουθούν με ενδιαφέρον οι επιστήμονες, που δεν αποκλείουν οι χωμάτινες αέριες μάζες να μετακινηθούν είτε προς τη χώρα μας είτε πιο ανατολικά, επαναφέροντας τις μνήμες, τις εικόνες από το Μάρτιο του 18, που τόσο η Κρήτη αλλά και ένα μεγάλο μέρος της χώρας είχε τυλιχθεί σε ένα πορτοκαλί σύννεφο σκόνης. Δυστυχώς, να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Επιστήμονες από το Σταθμό Ατμοσφαιρικών Παρατηρήσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φινοκαλιάλα Σιθίου συνιστούν ετοιμότητα, χωρίς να μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο αυτές οι εικόνες που είχαν κάνει το γύρο του κόσμου να επαναληφθούν είτε στον ίδιο είτε σε μικρότερο βαθμό. Αυτά δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Δυστυχώς είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί στο μέλλον, προς τα πού θα φυσάει αυτή η σκόνη, αν θα φυσάει προς τα εμάς ή θα πάει πιο ανατολικά, αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ακόμα. Πάντως, τα στοιχεία που προκύπτουν με αφορμή και την ημέρα περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Κρήτη που σχετίζεται ευρύτερα με τον ελλαδικό χώρο, είναι ότι η μέση συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα συνεχίζει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, ενώ το 2022 σε μια κούρσα απόλυτης αύξησης καταγράφηκε μέγιστη τιμή ρεκόρ. Το διοξείδιο του άνθρακα που στο Φινοκαλιά χτύπησε τα ύψη το 2022, εντάξει, με μέση τιμή τα 419 μόρια ανά ένα εκατομμύριο μορίων αέρα, τιμές τις οποίες δεν είχε φτάσει στο παρελθόν τα τελευταία 800.000 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε κάτι εξαιρετικό, μπορεί να μας φαίνεται μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μεγάλο. Την ώρα πάντως που διοξίδιο του άνθρακα και μεθάνιο, των αποκαλούμενων αερίων του θερμοκηπίου, οδηγούν σε μια κούρσα αύξησης της θερμοκρασίας, με πιθανές συνέπειες τόσο στην υγεία των ανθρώπων όσο και στην ανθεκτικότητα ιών, κάποιες άλλες τιμές που συνδέονται με τη βιομηχανία δείχνουν να περιορίζονται, κάτι που οφείλεται σε δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται και τα οποία οι επιστήμονες εξηγούν ότι πρέπει να εξειδικευτούν. Τα τελευταία χρόνια γίναν προσπάθειες και μειώθηκαν κάποια άλλα ανθρωπογενή σωματίδια, αυτά που προέρχονται από τις βιομηχανίες, παραδείγματος χάρη, ή αυτά που προέρχονται από τα οξύδια του αζότου από τα αυτοκίνητα. Οπότε έχουμε κάποια ωφέλη, δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Προς την κατεύθυνση πάντως, όχι μόνο καταγραφής, αλλά και εξαγωγής συμπερασμάτων σε επίπεδο Κρήτης, κλειδί 30 χρόνια θεωρείται η συμβολή του Ερευνητικού Σταθμού του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φινοκαλιά, που παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατανοούμε τις πηγές και βοηθάμε στο να πάρουν κάποιοι άλλοι προφανώς τις αποφάσεις ώστε να μειωθεί η ρήπανση και να προσφυλάξουμε τον πλανήτη μας.